εκπρόσωποι των μέσων επικοινωνίας. Είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα και δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε σε αυτά που είπε ο υποστράτηγος και διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Δεν είναι μόνο σημαντική μέρα για την ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι και για το Υπουργείο Υγείας, αλλά και για τους απλούς πολίτες. Οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας χειρίστηκαν σε υψηλό επίπεδο, με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και μεθοδικότητα αυτή την υπόθεση και φτάσαμε στην εξιχνίαση αυτών των διακεκριμένων κλοπών εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας. Συζητώντας πριν λίγο με τον αγαπητό Υπουργό, προσπαθούσαμε να θυμηθούμε αν υπάρχει προηγούμενο. Και εγώ 40 χρόνια που είμαι στο χώρο, δεν υπάρχει προηγούμενο. Και εδώ φαίνεται η προσπάθεια που έγινε. Για τη μεγάλη αυτή επιτυχία, θα ήθελα να μεταφέρω τα θερμά συγχαρητήρια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Νίκου Τόσκα, προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας για αυτό το επίτευγμα. Από την πλευρά μου, θα ήθελα να εξάρω την άψογη συνεργασία και τις συντονισμένες δράσεις τόσο μεταξύ των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας, όσο και με τις αρχές του εξωτερικού, με τις οποίες εργάστηκαν από κοινού για την εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα και την επιστροφή του ιατρικού εξοπλισμού. Η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πάντα στο πλευρό των πολιτών και η σημερινή ημέρα το αποδεικνύει για μία ακόμη φορά, δεδομένη της αναγκαιότητας αυτών των εξειδικευμένων μηχανημάτων για τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι παραδίδονται στον Υπουργό, ο οποίος πραγματικά κάνει ό,τι μπορεί για να συμβάλλει στην καλύτερη παροχή υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας των Ελλήνων πολιτών. Κύριε Υπουργέ, είναι ιδιαίτερη τιμή μου που σας παραδίδουμε σήμερα αυτό το επίτευγμα της ελληνικής αστυνομίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Γενικέ. Παρακαλεί το αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, κύριε Πάδος Πολάκης, να προσθέσει. Κύριε Γενικέ, κύριε Διευθυντή, κύριε Διευθυντά, στρατηγοί, κύριε διοικητές, εκπρόσωποι του τύπου. Σήμερα ήρθαμε εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι για να δώσουμε τα πιο θερμά συγχαρητήρια στην ηγεσία και σε όλο το στελεχειακό δυναμικό που συνέβαλε της ελληνικής αστυνομίας, διότι πραγματικά, και αυτό θέλω να υποθεί, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας επιτυχίας. Έχουν κλαπεί και άλλες φορές πράγματα από νοσοκομεία. Και αξίας πράγματα. Και μεγαλύτερης αξίας από αυτά που σήμερα ξαναβρήκαμε. Όμως δεν βρέθηκαν ποτέ. Γιατί δεν ασχολήθηκε κανείς. Και δεν ασχολήθηκε κανείς γιατί δεν υπήρχε η πολιτική επιλογή να ασχοληθεί κανείς. Υπάρχουν ικανότατοι αξιωματικοί στην ελληνική αστυνομία. Και φαίνεται και φάνηκε αυτό το αποτέλεσμα. Πραγματικά η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, θα το πω έτσι και επιτρέψτε μου το, έβαλε τα γυαλιά σε αντίστοιχες 11 υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Δεν το είπατε εσείς, το λέω εγώ. Γιατί έτσι είναι. Μια διεθνής πείρα, η οποία είχε ρημάξει μια σειρά από νοσοκομεία, κλέβοντας συγκεκριμένο τέτοιο εξοπλισμό για συγκεκριμένη χρήση σε άλλη παράνομη δραστηριότητα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, με τα καρτέλ των ναρκωτικών, αλλά πιθανά και σε σχέση και με ως ανταλλακτικά σε νοσοκομεία, και που όμως υπήρχε μαύρο σκοτάδι, και το οποίο το ανακάλυψε η ελληνική αστυνομία, και οφείλω να δώσω τα πιο θερμά συγχαρητήρια που έχω σε αυτό το πράγμα. Και πραγματικά αυτά τα μηχανήματα που έχουν επιστρέψει μέχρι στιγμής, και θα βρεθούν και τα υπόλοιπα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν, όπως το είχα πει και κάποιοι με λιδόρισαν τότε, γιατί είχα πει κοινωνία και είχα πει ότι είμαστε στον δρόμο να τα βρούμε.
και κάποιοι έβγαιναν και έλεγαν διάφορα τότε. Να τα λοιπόν, εδώ είναι. Επιστρέφω στα νοσοκομεία και μπαίνω στην υπηρεσία των ασθενών. Και εδώ να πω και μερικά άλλα πράγματα. Ο δεύτερος λόγος που ήταν. Από την πρώτη στιγμή και οι διοικητές των δύο νοσοκομείων αυτών και των άλλων πήραν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου μόνο την πρώτη μέρα να υπάρχει μια αναβολή των προγραμματισμένων ραντεβού. Όλα τα ραντεβού που έπρεπε να γίνουν έγιναν κανονικά. Με χρήση άλλων μηχανημάτων, εφεδρικών που υπήρχαν, που δανειστήκαμε, που πήραμε, που είχαμε σε άλλες μεριές κτλ. Τώρα αυτά ξαναμπαίνουν στην υπηρεσία τους. Επίσης το άλλο που κάναμε, για να είμαστε καλυμμένοι, και τώρα αυτό θα γίνει εξοπλισμός στα νοσοκομεία. Εμείς καλύψαμε από το αποθεματικό του Υπουργείου, χρηματοδοτήσαμε τα νοσοκομεία, είναι στους λογαριασμούς τους, η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού στην περίπτωση που δεν βρισκόταμε. Λοιπόν, τώρα που βρέθηκε, είναι πολιτική μας επιλογή, θα μείνει η χρηματοδότηση αυτή τα νοσοκομεία για να συμπληρωθούν όσο γίνεται πιο πλήρως οι εξοπλισμοί αυτών των εργαστηρίων. Και πραγματικά, όπως έχω πει πολλές φορές, είσαι ό,τι κάνεις και όχι ό,τι λες. Δεχτήκαμε και δεχόμαστε μεγάλη επίθεση στο Υπουργείο και μάλιστα και συγκεκριμένα με τις κλοπές αυτές βγήκαν πολιτικοί εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, υπάρχει Υπουργείο Υγείας, υπάρχει Ελληνική Αστυνομία. Βγήκαν διάφοροι συνδικαλιστές που τώρα το θυμηθήκαν, τώρα ξανά είδαν κλοπή στο νοσοκομείο, να λένε τα ίδια. Λοιπόν, ας μας πούν λοιπόν ένα ιστορικό παράδειγμα προηγούμενο που μια τέτοια σκοπή να εξιχνιάζεται και να επιστρέφεται το προϊόν της κλοπής για χρήση ξανά στα νοσοκομεία. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Εγώ το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο αυτή η επιτυχία. Είναι και δείγμα, ξέρετε, η αστυνομία που είναι ταγμένη για να υπηρετεί το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών και τη διαφύλαξη των δημόσιων αγαθών, του δημόσιου πλούτου και των ιδιωτικών περιουσιών. Πραγματικά μέσα από τέτοιες επιτυχίες κατοχυρώνει αυτό που είναι ουσιαστικός της ρόλος. Και δεν είναι ουσιαστικός της ρόλος να κάνει άλλα πράγματα, να λειτουργεί δηλαδή ως μηχανισμός εκφοβισμού λαϊκών αντιδράσεων που κινητοποιούνται για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους κτλ. Αυτός είναι ο ρόλος που θα αποκαταστήσει και τέτοιες επιτυχίες είναι που θα αποκαταστήσουν την σχέση της αστυνομίας και του προσωπικού της με το λαϊκό αίσθημα και τους ανθρώπους. Λοιπόν, ξανά σας ευχαριστούμε. Και πιστεύουμε να μην ξαναχρειαστούμε να έχετε τέτοιες επιτυχίες, αλλά αν ξαναχρειαστεί είμαι σίγουρος ότι θα το ξαναπετύχετε. Ευχαριστούμε πολύ.